Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Επισκόπηση. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα σε κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα 5η 14 Οκτωβρίου. Η βροχή είναι αυτή που απασχολεί την χώρα, τα ακραία φαινόμενα, πολύ νωρίς για τόσο πολύ νερό σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλά προβλήματα από το πρωί. Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να αντιμετωπίσουμε το ακραίο φαινόμενο. Χορεύουμε από το πρωί σε ρυθμό μπάλο, όπως έχει ονομαστεί αυτή η κακοκαιρία, αν και ο μπάλος μάλλον παραπέμπει σε νησί, θάλασσα και χαρούμενες στιγμές και όχι στις δυσκολίες που έχει φέρει το πολύ νερό που έχει πέσει και χιόνι, ακόμα και χιόνι στα πολύ βόρεια. Κατά τα λοιπά, το νερό, το χιόνι, τα ακραία φαινόμενα φέρνουν στο μυαλό ότι έρχεται ο χειμώνας και ο χειμώνας φέρνει και κρύο, το κρύο θέλει θέρμανση. Οι τρόποι για να έχουμε θέρμανση στα σπίτια μας, στα καταστήματά μας και γενικότερα στη ζωή μας είναι πολύ γνωστοί και κάθε τρόπος έχει ανέβει στα ύψη εξαιτίας της του ράλι που έχουν τα ενεργειακά προϊόντα το τελευταίο διάστημα. Χθες είδαμε ένα πακέτο μέτρα, δεν μπορείς να τα πεις, μάλλον συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Το ερώτημα είναι αν είναι αρκετά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι μέχρι τουλάχιστον και την άνοιξη θα είμαστε σε αυτό το γαϊτανάκι της ανόδου των τιμών με ό,τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Ωστόσο, ένα ενεργειακό ράλι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το αποτύπωμα της αύξησης των τιμών στην ενέργεια είναι ένα αποτύπωμα που πάρα πολύ αργά σβήνει. Ήδη κάποιοι αγοράζουν για του χρόνου προϊόντα, ζωοτροφές για παράδειγμα ή άλλα είδη, σε πολύ υψηλές τιμές. Άρα θα δούμε και του χρόνου τέτοια εποχή να αποτυπώνεται η φετινή ακρίβεια στις τιμές που θα έχουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το ζήτημα, κυρίως με συμφωνίες που θα είναι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πείσουν τις ισχυρές χώρες, όπως για παράδειγμα τη Ρωσία, να ανοίξει λίγο την παροχή, όχι για τα συμβόλαια, αλλά για τους υπόλοιπους. Γιατί παρέχει κανονικά αέριο σε αυτούς που έχουν συμβόλαιο μέχρι τώρα η Ρωσία. Για το παραπάνω είναι το ζήτημα, αν δίνει το αέριο παραπάνω για να πέσει η τιμή του αερίου, το ίδιο και ο ΟΠΕΚ. Του λένε να αυξήσει την παραγωγή για να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Ο ΟΠΕΚ δεν αυξάνει την παραγωγή. Είναι πολλά τα κέρδη. Πολύ δύσκολο το πρόβλημα, πολυδέδαλη η λύση, να δούμε πώς θα γίνει. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μαστίζουν την χώρα από άκρη σ' άκρη. Εδώ μαζί μου στο στούντιο Άρης Δημητρίου, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, Άρη, για το τι μας έχει βρει, τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε όμως. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς θα είπες, είναι ιδιαίτερης έντασης, έκτασης και χρονικής διάρκειας τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν και την Αττική με ιδιαίτερη σφοδρότητα από το πρωί. Mm-hmm. Αυτό αποτυπώνεται μάλιστα και στα στοιχεία που δίνει το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που από τις 10 το πρωί, οπότε και άρχισε η βροχόπτωση στο λεκανοπέδιο, έχει δεχτεί μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Βέβαια, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, αλλάζουν προφανώς κάθε στιγμή. Βρέχει ασταμάτητα. Δεδομένου ότι δεν έχει κοπάσει ούτε η βροχή ούτε ο άνεμος. Είμαστε ακόμα σε πολύ αρχή. Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σύνολο 431 κλήσεις mm-hmm. στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής. Εκ των οποίων οι 373 αφορούν σε αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια σπίτια ή καταστήματα, 17 κοπές δέντρων, 25 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, είχαμε και διακοπές ρεύματος στην Αττική σε διάφορα σημεία, τόσο λόγω των κεραυνών που έπεφταν, όσο και κάποιων υποσταθμών οι οποίοι σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω των νερών. Και έχουμε επίσης και 16 περιπτώσεις παροχής βοήθειας, κατά κύριο λόγο σε επιβάτες αυτοκινήτων που ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου, με έναν μόνο απεγκλωβισμό, mm-hmm. χωρίς να υπάρχει κάποια συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Αντίστοιχα στοιχεία έχει και η ελληνική αστυνομία. Βεβαίως. Να πούμε πρωτίστως τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Είναι η Κηφισιά, το Περιστέρι, το Μοσκάτο, τα Πατήσια, το Γαλάτσι, η Νέα Φιλαδέρφεια, η Αγιανάργυρη, το Καματερό, η Νέα Ιωνία, η Μεταμόρφωση, η Λυκόβρηση, ο Ταύρος
και η Σταμάτα. Ναι. Όλη η δύναμη της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Όλα τα οχήματά της είναι στελεχωμένα. Έχει γίνει ανάκληση αδειών. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Και η διασπορά των οχημάτων, βέβαια, ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Με την αστυνομία, λοιπόν, και την τροχέα ως επιτοπλίστων, γιατί αυτή έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να διαχειριστεί το κυκλοφοριακό χάος που προκάλεσε η βροχή σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο. Σε επιφυλακή είναι και το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζονταν κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες που μετακινείται περισσότερο ο κόσμος και από και προς την εργασία. Των... Και τώρα, υδάτων. Έχουμε λοιπόν κλειστούς δρόμους μέχρι αυτήν τη στιγμή. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Διχάλα με κατεύθυνση προς τη Συγκρού είναι από το πρωί αυτό το πρόβλημα εκεί. Στην οδό Σκυλίτσης στον Πειραιά μέχρι την διασταύρωσή της με την Παλαιά Παραλιακή, όπως και η οδός Τζαβέλα μέχρι την Παλαιά Παραλιακή. Η Κωνσταντινούπολεως κοντά στη διασταύρωση με την Παναγή Τσαλδάρη, η λεωφόρος Κηφισίας στο φάρο του Ψυχικού, η λεωφόρος Μαρκοπούλου στην συμβολή της με την οδό Ελπίδος, η Λάμπρου Κατσόνη στη γέφυρα Βριούλων, στα γλυκά νερά η οδός Ολυμπιονικών και στο Μενίδη η οδός Ιωνίας μέχρι την Αττική οδό. Από την περιφέρεια τι έχουμε? Από την περιφέρεια. Σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση που μας έδωσε ο καθήλων αρμόδιος, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κόκαλης, αφού πούμε πριν από το οτιδήποτε άλλο ότι με απόφαση και εντολή του περιφερειάρχη του κύριου Πατούλη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, και από το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν ανασταλεί όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και αύριο όλα τα σχολεία στην Αττική, κάθε βαθμίδα, θα είναι κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών. Ναι, από είδαμε και πλημμύρες στα σχολεία, είδαμε και αυτό το περίφημο περιστατικό στα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια, με ένα σχολείο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, ένα κοντέινερ. Είναι εκεί, σε κοντέινερ κάνουν τα παιδιά μάθημα, όπου δεν φτάνει που ήταν κοντέινερ, πλημμύρισε και ο χώρος γύρω-γύρω. Και με αυτοσχέδια γέφυρα. Με μια αυτοσχέδια γέφυρα, με θρανία που βάλανε. Αυτό μιλάμε για την Ελλάδα του 2021 και τα παιδιά βγαίνουν πλημμυρισμένα από το κοντέινερ πηγαίνοντας στην άλλη άκρη. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία, ανάλογα φαινόμενα πιο περιορισμένης έκτασης βέβαια. Είχαμε και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι, γεμίσαν πολύ νερά. Και στη Φιλοσοφική. Οι ζημίες που προκάλεσε έφτασαν ακόμα και στο κτίριο της Βουλής. Mm-hmm. Ένα κομμάτι μάρμαρο από την εξωτερική πλευρά από το περιστήλιο αποκολλήθηκε. Νερά σε εσωτερικούς χώρους. Δεν υπήρξε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Έχει διάφορα τέτοια συχνά και συνεχόμενα. Έχουμε κάτι άλλο από περιφέρεια? Λοιπόν, από την περιφέρεια να πούμε ότι από το πρωί βρίσκονται στον δρόμο 36 χωματουργικά μηχανήματα που διώχνουν νερά από πλημμυρισμένους δρόμους και βγάζουν από τα ρέματα φερτά υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν και πλημμυρικά φαινόμενα, όπως επίσης αποφρακτικά που καθαρίζουν τα φρεάτια στις περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από το πρωί τόσο ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης όσο και οι αντιπεριφερειάρχες των τομέων βρίσκονται στον δρόμο κάνοντας αυτοψίες και να συμπληρώσουμε ότι σε όλους τους τομείς τα μέλη των συντονιστικών οργάνων της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επαφή, έχουν γίνει αρκετές έκτακτες συσκέψεις προκειμένου να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών, γιατί εξετάζεται ακόμα να εφαρμοστεί και το σχέδιο της απομάκρυσης κατοίκων από τα σπίτια τους στην περίπτωση εγκλωβισμού. Και εξίσου σημαντικό είναι ότι από το μεσημέρι έχει απαγορευτεί και η κίνηση οχημάτων και πεζών στις καμένες περιοχές, μήπως και υπάρχει κάποια κατολίσθηση, γιατί έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερος ευάλωτες. Το φαινόμενο έχει δρόμο ακόμα, γιατί μέχρι αύριο το μεσημέρι περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ας ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Δεν θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο αναμένονται εντονότερα των σημερινών καιρικά φαινόμενα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και θα ενημερώνουμε ό,τι συμβαίνει. Άρη Δημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Καθώς απολογήθηκε η κατηγορούμενη για την επίθεση με το βιτριόλιο, Φιωρίτα Πρενιάση, στην Έδρα Σύνταξης, για να δούμε τι είπε κατά την απολογία της. Με ψυχρότητα παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο η Εύφικα Καράτζουλα Αλέξανδρε. Στην απολογία της μάλιστα προσπάθησε να πείσει ότι ζητεί συγγνώμη,
δεν έπεισε. Στην απολογία της προέταξε το έντονο αίσθημα εκδίκησης κατά της Ιωάννης Παλιοσπύρου εξαιτίας της αιμονής της στον όντα οικονόμου, υποστηρίζοντας ότι αυτό την οδήγησε να της επιτεθεί με βιτριόλι. Όπως προείπα, η ψυχρότητά της ήταν ολοφάνερη και έγινε ακόμη πιο φανερή όταν ο πρόεδρος της έδρας έφτασε στο σημείο να δείξει στην Έφη τις φωτογραφίες της Ιωάννας αμέσως μετά την επίθεση με βιτριόλι, αλλά και μετά τις επεμβάσεις, Αλέξανδρε. Ναι, τώρα, είπε διάφορα στην απολογία της και περιέγραψε το πώς βρήκε το βιτριόλι και πώς βρήκε την ίδια την παθούσα και γιατί οδηγήθηκε σε όλο αυτό, μια περίεργη ιστορία. Ακριβώς. Στην ερώτηση του Προέδρου, λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό, η δράστη θα είπε ότι ήθελε να εκδικηθεί. Σίγουρα ήξερε ότι δεν αξίζει για κανέναν και για τίποτα να περάσει αυτή την ταλαιπωρία και να υποφέρουν δύο οικογένειες. Όπως είπε επίσης, τη συγγνώμη μου τη ζήτησα στην Ιωάννα μέσα από την απολογία μου. Εγώ σήμερα επαναλαμβάνω τη συγγνώμη μου στην Ιωάννα, ειλικρινή μέσα από την ψυχή μου και στην οικογένειά της. Ανέφερε μάλιστα και πώς εμπνεύστηκε την ιδέα να κάνει την επίθεση με βιτριόλι, Αλέξανδρε. Είπε ότι το είχε δει στην τηλεόραση ως μέσο εκδίκησης μεταξύ γυναικών. Δεν πίστεψε ποτέ ότι θα μπορούσε να σκοτώσει. Δεν της είχε περάσει σαν ιδέα ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί η Ιωάννα με αυτό. Απλώς το έκανε ως μέσο εκδίκησης. Επίσης, καθημολογία δράστης παραμένει πεπισμένη ότι η Ιωάννα είχε σχέση με το 40χρονο άντρα και γι' αυτό τους παρακολουθούσε, Αλέξανδρε. Ναι. Η Παλιοσπύρου μετά την απολογία έκανε δηλώσεις βγαίνοντας από το δικαστήριο προφανώς και δεν πήρε τις απαντήσεις που ήθελε. Ακριβώς, έκανε δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους, είπε ότι δεν πήρε καμία απάντηση. Όσα ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη κατά τη δικογραφία καταρρύπτονται από τη δικογραφία και τους εμπειρογνώμονες, Αλέξανδρε. 21 Οκτωβρίου η επόμενη συνεδρίαση. Περιμένουμε τον εισαγγελέα Φιόρεντα Βερνιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον κορονοϊό. Παραμένει εδώ παρόλα τα υπόλοιπα προβλήματά μας. Βγήκαν και τα νέα κρούσματα για αυτό το τελευταίο 24ωρο. Εύα Σουλούκου. 2.601 τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 347 οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας, ενώ 46 έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, να πούμε. Ναι, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί τα στοιχεία δεν υποχωρούν. Μάλλον το αντίθετο, μάλλον δηλαδή κλιμακώνεται η πίεση. Ακριβώς, προκαλούν τεράστια ανησυχία τα σοβαρά περιστατικά που υπάρχουν πλέον. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σημειώθηκε 15% αύξηση στις νοσηλίες ασθενών λόγω COVID μετά από 5 συνεχόμενες εβδομάδες που υπήρχε μία μείωση. Να πούμε ότι πλέον το 70% της ΜΕΘ είναι κατηλημένο, ενώ το 30% των συνολικών κλινών, όπως και το 30% των συνολικών κλινών για κορονοϊό. Βλέπουμε επιδείνωση τόσο στις νέες εισαγωγές, όσο δεν υπάρχει σταθερή αναλογία των εισαγωγών με τους ανθρώπους που έγιναν καλά από τον κορονοϊό και βγήκαν πια από το νοσοκομείο. Και δεν είναι τυχαία εκτίμηση ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπάρχουν 2.500 με 2.700 θάνατοι από κορονοϊό, όπως είπε ο κύριος Τζανάκης μιλώντας χθες στον Sky. Βασιλούκου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο Γιώργος Λεμός, ο καλός συνάδελφος, είναι εκεί και παρακολουθεί τις εργασίες. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται ουσιαστικά η πρώτη ημέρα του τριήμερου αυτού συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Πρέπει να σου πω, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε και στα καιρικά, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ναι, είναι βασικό θέμα συζήτηση όχι τόσο του συνεδρίου, αλλά των συζητήσεων ανάμεσα στους δημάρχους και κυρίως της Αττικής. Βρίσκονται σε συνεχείς επικοινωνίες με τις υπηρεσίες των Δήμων τους και ο Περιφερειάρχης Αττικής, φυσικά, που βρίσκεται εδώ, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για να μην υπάρξει κάποιο θέμα τις επόμενες ώρες. Γι' αυτό πάρθηκε και η άμεση απόφαση ώστε να κλείσουν τα σχολεία τουλάχιστον για σήμερα και θα επανεξεταστεί για αύριο. Πάμε τώρα στα του συνεδρίου. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου πραγματικά τα είχε όλα. Όλα τα ζητήματα τέθηκαν πάνω στο τραπέζι, τόσο τα ζητήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η σημαντική αιμορραγία σε πόρους, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο φυσικά και σε οικονομικούς πόρους. Όλα αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρώτη ημέρα.
Και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι είχαμε σημαντική παρέμβαση τόσο από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, όσο και από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτα, οι οποίοι διαβεβαίωσαν πρώτον ότι μέχρι το τέλος του χρόνου το πρώτο μέρος των ζητημάτων που σου ανέφερα, δηλαδή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλά και το ζήτημα της δημοτικής αστυνομίας, θα έχει συζητηθεί στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να βρεθεί, βρεθεί ένα σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Και αφού λυθούν όλα αυτά, πάμε κατευθείαν μετά από τις αρχές του χρόνου στη χάρτα της αυτοδιοίκησης, στη βίβλο δηλαδή, έναν βασικό κώδικα για τους Δήμους όλης της χώρας. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα, είχαμε την παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπου ενημέρωσε ότι δίνεται μία επιπλέον ΚΑΠ στους Δήμους της τάξης των 107 εκατομμυρίων ευρώ, μία πολύ σημαντική βοήθεια ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες. Εκεί πρέπει να σου πω, Αλέξανδρε, ότι μπήκε από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών ένα φρένο στις προσδοκίες των αυτοδιοικητικών, λέγοντας ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία φυσικά με το Υπουργείο Οικονομικών. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αυτοδιοίκηση στο επόμενο διάστημα, λόγω και των σημαντικών ελλείψεων σε πόρους που υπάρχουν λόγω του κορονοϊού. Αλλά θα μπορέσουν να προκριθούν και να περάσουν και να ενισχυθούν μόνο οι ρεαλιστικές. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός, οι ρεαλιστικές προτάσεις που θα γίνουν από πλευράς αυτοδιοίκησης. Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι υπήρξαν πολλές ενστάσεις σχετικά με το νόμο Άργος για τα αδέσποτα ζώα, ένα νομοσχέδιο το προηγούμενο διάστημα, νόμο σήμερα που πραγματικά έφερε, είναι προς την θετική κατεύθυνση, αλλά από την άλλη υπάρχουν διαφωνίες σε διάφορα σημεία, τα οποία εκφράστηκαν και μέσα από την ομιλία του Προέδρου του κ. Παπαστεργίου. Και σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε αύριο, στην αυριανή ομιλία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ενδεχομένως να εξαγγείλει και κάτι παραπάνω. Γιώργο, παρακολουθείς το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και όλα σημαντικά. Θα έχουμε δυνατότητα και αύριο να μας κάνεις ένα κλείσιμο, δηλαδή να δούμε τι υπόθηκε, τι αποφασίστηκε και ποια θα είναι και η επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, κλείνοντας, να σου πω, Αλέξανδρο, ότι έχουμε και μία δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Γιώργου Πατούλη, αλλά και αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ, ο οποίος παραβρέθηκε φυσικά στο συνέδριο ως και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τον οποίο φυσικά ρωτήσαμε για τις επόμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και την επόμενη μέρα μετά τον COVID. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να τον παρακολουθήσω. Καλό βράδυ. Προφανώς θα πρέπει να πάμε στην επιτελικότητα του κράτους, δηλαδή σε ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί ισότιμα η κεντρική κυβέρνηση με τις δύο αυτοδιοικητικές δομές, και αυτό σημαίνει περιφερειακή διακυβέρνηση και αυτοδιοίκηση πραγματική. Θεωρώ ότι τα ευήκο αότα που μέχρι στιγμής δείχνει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να μετουσιωθούν σε νομοθετικές πράξεις, ώστε και τα όρια, αλλά και η αποκέντρωση και η περιφερειοποίηση να είναι ουσιαστική. Να αποφασίζουμε για τους εργαζόμενους που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε σωστά. Να αποφασίζουμε για τους πόρους που χρειάζονται και εισπράττονται από το κράτος για να δοθούν άμεσα στην αυτοδιοίκηση. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή μετά την πανδημία, είναι μια πρόκληση να βρεθούμε στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης και αυτό να δημιουργηθεί μέσα από την επιτελικότητα του ίδιου του κράτους. Τα υπόλοιπα νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την αίθουσα σύνταξη Σία Βασουλούκου. Η κακοκαιρία μπάλος πλήττει την Αθήνα και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε επιφυλακή με ειδικά μηχανήματα, ειδικά για τις περιοχές αρέματα υψηλής επικινδυνότητας. Με εντολή του Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργου Πατούλης, δεν θα γίνουν αύριο και αύριο τα μαθήματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Στον Άγιο Αρτέμιο δημιουργήθηκε το 7ο πάρκο τσέπης της Αθήνας. Στο πάρκο της Οδούλα Άγρου προσθέθηκαν φυτά, βάφτηκαν οι τείχοι, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά, ενώ άλλαξε και ο εξοπλισμός. Τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο δίνει ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας σε πολίτες που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο πρώτο καπί και στο κέντρο φιλίας, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός στο ΚΕΠ υγείας του Δήμου. Και τέλος, 100 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν από την εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ελπής.
Βασιλικού, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τέλειος Αρέσκος εδώ στο στούντιο. Στο παρά ένα ή και λιγότερο από το παρά ένα, δύο φορές ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το μάτς με την Μπαρτσελόνα στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Ένας πολύ καλός Ολυμπιακός. Ναι, ένας πολύ καλός Ολυμπιακός, όπως το λες. Μια συνέχεια της απόδοσής του στα παιχνίδια που είχε κυρίως με τη Ρεάλ και με την Μπασκόνια. Στο τρίτο ισπανικό εμπόδιο δεν το προσπέρασε γιατί δεν είχε την ευστοχία που χρειαζόταν στα τελευταία δευτερόλεπτα και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Mm-hmm. Είχε την ευκαιρία, σίγουρα. Και αυτό είναι και το πολύ θετικό, δηλαδή ότι έφτασε πολύ κοντά για να κερδίσει μια Μπαρτσελόνα που είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Έδειξε τα θετικά των προηγούμενων διοργανώσεων και ήταν θέμα στιγμής. Ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι και περίπου τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Εκεί κάπου η Μπαρτσελόνα, ναι, κάπου Μπαρτσελόνα ξέσπασε. Καλή αντεπίθεση και πέρασε μπροστά. Λογικό. Και ήταν και αναμενόμενο αυτό. Δηλαδή να δείξει μια αντίδραση γιατί ήταν πίσω στο σκορ συνέχεια. Αλλά ο Ολυμπιακός επανήλθε. Έφτασε στο σημείο να προηγηθεί με 67-65 λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου. Εκεί ένα άστοχο σουτ του Σλούκα δεν έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Πήγε στην παράταση, όπου και εκεί είχαμε τις δύο βολές του Οριόλα που ισοφάρισαν, που έδωσαν το προβάδισμα μάλλον στην Παρτσόνα 79-78 και το άστοχο φλότερ του. Ήταν ωραίο μάτς και Σλούκα. Αφήνει υποσχέσεις ο Ολυμπιακός για το μέλλον. Υποσχέσεις αφήνει και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος και εκεί ανέτρεψε. 2-44 λεπτά το παιχνίδι. Ανατροπή. Ναι, αυτό είναι το θετικό για τον Τσιτσιπά, ότι σε άλλες περιπτώσεις κάπου θα απογοητευόταν, θα δυσκολευόταν πολύ περισσότερο και με το Φωνίνι ανέτρεψε και με τον Ντεμινόρ τώρα σήμερα. Πήγε στους 8, νομίζω ότι με τον Παλιασασβίλη, τον Γεωργιανό, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα αν είναι σε αν καλή είναι κατάσταση. Και πάει καλά το παιχνίδι, οπότε περιμένουμε να κάνει ακόμα ένα βήμα και να φτάσει πιο κοντά προς τον τελικό. Τα υπόλοιπα στο Sport Live σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εμείς πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Επισκόπηση τέλος και για σήμερα. Αν δεν υπάρχει λόγος, μην βγείτε έξω να κυκλοφορήσετε. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι ο μπάλος δεν θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα με τις πλημμύρες. Να είναι μια ήσυχη νύχτα. Καλό σας βράδυ. Ψυχραιμία.